Γεια σας. Θα εξηγήσουμε λίγο σε αυτό το βίντεο μερικά πράγματα για τα φίλτρα βίντεο και ήχου του Shotcut. Θα ξεκινήσω λοιπόν εισάγοντας στη λίστα μου κάποια πολύ μέσα. Ας βάλω λοιπόν εδώ μια εικόνα και ένα αρχείο ήχου που έχω. Δεν χρειάζεται να φτιάξω κάποιο project, δεν θέλω να αποθηκεύσω αυτή την εργασία. Απλά θέλω να δείξω κάτι, οπότε αφού έχω βάλει λοιπόν τα αρχεία αυτά θα εισάγω την εικόνα στο χρονολόγιο. Βλέπουμε όταν εισάγουμε εικόνα αυτόματα παίρνει κάποιες, κάποιο χρόνο, γίνεται δηλαδή ένα κλιπ βίντεο με στατική εικόνα. Μπορώ να μεγαλώσω τη διάρκεια του από δεξιά πάντοτε. Και ως ένα κλικ βίντεο μπορώ να εφαρμόσω κάποια φίλτρα σε αυτό. Και αυτό γίνεται λοιπόν από το κουμπάκι εδώ το πλαίσιο, την καρτέλα φίλτρα. Επιλέγω το συν να προσθέσω ένα φίλτρο, τα αγαπημένα είναι ένα φίλτρο βίντεο, το size position rotate, ένα πολύ βασικό φίλτρο με το οποίο κάνω μετασχηματισμό της εικόνας. Εδώ βλέπουμε τις επιλογές του, τις διάφορες επιλογές που έχει. Μπορώ να αλλάξω τη θέση της εικόνας, να τη μεγενθύνω, να την περιστρέψω. Και αυτά μπορώ να τα επαναφέρω στις αρχές του τιμές με τα κουμπάκια εδώ, αυτά εδώ να έρθει στην αρχική του τιμή. Ας το κάνω λοιπόν εδώ. Μπορώ όμως να μεγαλώσω την εικόνα και με τα άκρα εδώ, να τη μικρύνω, να τη μεγαλώσω. Εγώ θέλω, για παράδειγμα, εδώ σε αυτό, να μεγεθύνω την εικόνα ώστε να πιάνει όλο το πλαίσιο του βίντεο. Γιατί δεν έχει η εικόνα η αρχική της ίδιας διαστάσεις. Με το πλαίσιο θα τη μεγεθύνω λοιπόν κάπως έτσι. Να κινήσω λίγο ακόμα. για να πάρει εντελώς το μέγεθος του πλαισίου του βίντεο. Κάποια άλλα φίλτρα που μπορούμε να βάλουμε σε ένα βίντεο, ας δούμε λοιπόν και το φίλτρο για διαβάθμιση χρωμάτων. Με αυτό δίνουμε λοιπόν μια, δια... ένα χρωματικό προφίλ στο βίντεο μας. Είναι μια δουλειά που απαιτεί βέβαια κάποια εξοικείωση με τα χρώματα, αλλά μπορούμε να κάνουμε έτσι μια απλή αλλαγή εδώ, βλέπουμε στα χρώματα, Είναι να το επαναφέρουμε, έχουμε τους τόνους, τις σκιές, μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό όλων αυτών. Ας κάνω εγώ ένα απαλό εδώ, έτσι, κάτι τέτοιο. Άλλο φίλτρο που μπορούμε να δούμε είναι για παράδειγμα ένα πάλι με το χρώμα η φωτεινότητα. Εδώ έχουμε μόνο μια παράμετρο, αλλάζουμε τη φωτεινότητα. Και βλέπουμε στα φίλτρα εδώ μπορώ να με το και εδώ να απενεργοποιήσω ένα φίλτρο έτσι προσωρινά, να μην φαίνεται. Όπως και αυτό εδώ. Και στα φίλτρα έχει σημασία η σειρά με την οποία τα τοποθετώ, δηλαδή το πρώτο φίλτρο μετά εφαρμόζεται, το δεύτερο θα εφαρμοστεί πάνω στην εικόνα που είναι μαζί με το πρώτο φίλτρο. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αν αλλάξω π.χ. τη σειρά ας αξίσω τη φωτεινότητα κάπως αρκετά. Αν το βάλω αυτό προς τα πάνω, αλλάζει κάποιος, κάπως ο συνδυασμό φωτεινότητας και χρωμάτων. Μπορούμε να το δούμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο αν βάλω ένα φίλτρο με κείμενο. Γράψω εδώ κάτι, αμεγαλώσω λίγο τη γραμματοσυρά, θα το μετακινήσω. Βλέπουμε λοιπόν το φίλτρο μας με το κείμενο. Για να το δούμε καλύτερα ας αφαιρέσω αυτό το φίλτρο της φωτεινότητας, δεν μου χρειάζεται, με το μειόν αφαίρεση. Γιατί είναι το κείμενο στο τέλος, αν το βάλω όμως πιο πάνω θα πάρει τη διαβάθμιση των χρωμάτων δηλαδή θα εφαρμοστεί η διαβάθμιση χρωμάτων που είναι το φίλτρο που είναι μετά. Αν όμω το αλλάξω προς τα κάτω, τώρα δεν παίρνει τη διαβάθμιση χρωμάτων. Έχει λοιπόν σημασία η σειρά των φίλτρων. Και υπάρχουν και φυσικά και φίλτρα για τον ήχο, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να βάλουμε ένα αρχείο ήχου. Ας βάλουμε αυτό εδώ, όχι έτσι, στη λίστα. Α, υπάρχει ήδη στη λίστα μου. Για να το περάσω όμως πρέπει να φτιάξω ένα κανάλι ήχου. Άρα θα κάνω δεξί κλικ εδώ, Track Operations, προσθήκη κομμάτι ήχου. Θα το σύρω λοιπόν εδώ κάτω. Θα το βάλω στην άκρη. Το κανάλι ήχου έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, οπότε θα πρέπει να το κόψω. Εδώ λοιπόν δεξιά θα σύρω κάπως. Ακόμα καλύτερα έτσι. Και έτσι λοιπόν έχω φέρει το κανάλι ήχου στην ίδια διάρκεια με το κανάλι βίντεο. Και ένα πολύ κλασικό εφέ που μπορώ να βάλω στο κανάλι ήχου είναι να κάνω μια, ένα fade out όπως λέμε στο τέλος. Μπορώ λοιπόν αυτό πολύ εύκολα και να το προσθέσω ως φίλτρο ε, στα φίλτρα ήχου. Αλλά θα το κάνω πιο απλά εδώ. Θα πάω λοιπόν το ποντίκι μου εδώ πάνω δεξιά. Μόλις εμφανιστεί αυτό το κυκλάκι μπορώ να το σύρω για να κάνω ένα fade out για δύο 1,5-2 δευτερόλεπτα για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι αν πάω τώρα στα φίλτρα έχει προσθεθεί το φίλτρο ξεθόριασμα ήχου. Αντίστοιχα υπάρχει εδώ και στην αρχή που δεν χρειάζεται βέβαια εδώ πέρα υπάρχει το ο βαθμίος ήχος. Ας το πάω λοιπόν πίσω. Και άλλα φίλτρα ήχου μπορείτε να βάλετε στον ήχο έχει διάφορα φίλτρα. Ένα χρήσιμο είναι η κανονικοποίηση για να φέρει δηλαδή την ένταση σε κανονική ένταση, την μέγιστη δυνατή δηλαδή. Ή να βάλω ένα φίλτρο να αλλάξω λίγο τις συχνότητες, τα μπάσα. Τώρα είναι χωρίς equalizer. Ας πούμε τερματίσω τα μπάσα και τα πρίμα θα δούμε τη διαφορά αν κάπως την καταλαβαίνετε. Ένα απλό equalizer ή να κάνω αν θέλω κανονικοποίηση στον ήχο με διπλό πέρασμα αφού είναι μικρό το clip δεν θα μου πάρει πολύ χρόνο πρέπει όμως να κάνω και μια ανάλυση να γίνει δηλαδή η επεξεργασία για να εφαρμοστεί το φίλτρο. Και κάπως έτσι λοιπόν δουλεύω με τα φίλτρα. Αν θέλω να εφαρμόσω μια ομάδα φίλτρων που έχω σε ένα κλίπ, όπως εδώ για παράδειγμα, σε ένα άλλο θέλω να εφαρμόσω τα ίδια φίλτρα. Μπορώ να, για παράδειγμα, ας βάλω και ένα ακόμα κλίπ, μια εικόνα ακόμα. μπορώ να πάρω όλα τα φίλτρα από εδώ με αντιγραφή φίλτρων και να επιλέξω το άλλο κλίπ και να κάνω επικόλυση φίλτρων. Να πάω εδώ τι. έτσι πήρε το ίδιο φίλτρο για διαβάθμιση χρωμάτων. Το size εδώ δεν το χρειάζεται γιατί αυτή η εικόνα έχει, έχει πιο σωστό μέγεθος άρα μπορώ να το αφαιρέσω. και να αλλάξω μόνο το φίλτρο κειμένου εδώ να αλλάξω το όνομα του. και τώρα που έχω παραπάνω χρόνο μπορώ να μεγαλώσω και το αρχείο ήχου εφόσον έχει ακόμα δεν έχει σβηστεί δηλαδή εντελώ όλη η διάρκεια του ήχου και σε ένα κλιπ βίντεο μπορώ να κάνω και εδώ μια διαβάθμιση όπως έκανα με τον ήχο ένα τραζίσιο δηλαδή να κάνω το λεγόμενο να γίνει δηλαδή μια μετάβαση τέτοιου τύπου ή να κάνω αν θέλω ξαναεπιλέξω εδώ ή όπως είχαμε δείξει και πριν να κάνω μεταβάσεις μεταξύ δύο κλιπ με αυτόν τον τρόπο. Αυτά λοιπόν κάποια βασικά για τα φίλτρα что соткать